Ο φίλος εδώ ρωτάει τη γνώμη μου για τον νόμο με τα 20. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή του, αλλά νομίζω ότι κάποιο θα του απογοητεύσω. Δεν ξέρω αν θα απογοητεύσω το συγκεκριμένο κύριο, γιατί γενικά είμαι υπέρ. Και πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται. Ανακοινώθηκε λοιπόν μια απόφαση από τον Περιφερειάρχη Κρήτη, που έχει σαν τίτλο Καθορισμό των ζώων και πτηνών στι πόλει και τα χωριά τη Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου Κρήτη. Αυτό έγινε πριν από τρει μέρε. Έχει ξεσπάσει λοιπόν ένα πανικό και λένε ότι προσπαθούν να περιορίσουν τα ζώα και δεν θέλουν να έχουμε κατοικίδια και άλλα τέτοια. Αρχικά να πούμε ότι αυτό που έγινε στην Κρήτη γίνεται σε όλη την Ελλάδα πάρα πολλά χρόνια τώρα. Και έχει δύο σκοπού. Ο πρώτο είναι οικονομικό. Δηλαδή δεν μπορεί να μου πει ότι έχει κατοικίδια 700 πρόβατα. Όχι. Είσαι έμπορο. Είναι η δουλειά σου αυτή. Κατοικίδιο είναι το σκυλάκι ή το γατάκι σου. Και το ένα σου ή δύο πρόβατα. Ή δύο κοτούλε που έχει να πάρει τα αυγά. Αν τώρα εσύ έχει 1300 κότε στο χωράφι σου στο λασίθι, ε, δεν τι έχει για να τρώσει Ο δεύτερο λόγο αφορά την υγεία και την ασφάλεια. Σαν κύριο μέλημα, από τη μία, έχει να περιορίσει τον αριθμό οικών των ζώων σε πυκνοκατοικημένε περιοχέ. Δηλαδή, σε μία πολυκατοικία, το να έχει, α πούμε, ένα χώρο και να έχει μια κοτούλα, οκ. Okay. Το να έχει δύο κατσίκε και 40 κότε επάνω στην ταράτσα, δεν το λε και οικώσει το ζώο. Αρχικά, σε καμία περίπτωση, η ταράτσα τη πολυκατοικία σου δεν πληρεί τι ε, τις προδιαγραφέ υγεία. Μια και συνήθω αυτά τα ζώα φέρνουν πάρα πολλέ αρρώστιε, αν δεν ελέγχονται με σοβαρό τρόπο. Και επίση είναι και θέμα ασφάλεια. Μια και υπάρχουν ειδικά σε αυτέ τι περιοχέ πάρα πολλά τροχαία ατυχήματα από κοτούλε που ξέφυγαν από το κοτέτσι. Πάμε να δούμε, α πούμε, μια πρόταση του νομοσχεδίου. Σου λέει π.χ. η διατήρηση ζώων και πτηνών περισσότερων των τριών προαναφερωμένων κατηγοριών δεν θεωρείται σταυλισμό κόστο των ζώων, αλλά μεικτή πτηνοκτηνοτροφική εγκατάσταση που θα απαιτεί την έκδοση των απαιτούμενων αδειών. Σου λέει δηλαδή ότι μέχρι τρει πάπιε μπορώ να αναγνωρίσω ότι είναι ζώο συντροφιά ζώο. Ει hey, 15 πάπιε δεν είναι. Πρέπει να έχει άδεια. Πρέπει να έχει δηλωμένο κτηνίατρο να έρχεται να τι ελέγχει. Και φυσικά χώρο που να πληρεί τις προδιαγραφές. Δεν θα διαφωνήσω. Πιο κάτω, α πούμε, σου δίνει ένα συγκεκριμένο επιτρεπόμενο αριθμό ζώων και πτηνών και σου λέει ότι είτε θα τα διατηρεί σε κατάλληλε εγκαταστάσει ή αν δεν μπορεί να έχει κατάλληλε εγκαταστάσει θα είναι τουλάχιστον 50 μέτρα από το γειτονικό σπίτι. Για συγκεκριμένα π.χ. για τα ορνηθοειδή σου λέει ότι πρέπει να είναι 30 μέτρα απόσταση και αν έχει εγώ πρόβατα ή χείρου κτλ. 70 μέτρα. Έρε φίλε τώρα Άμα δεν έχει 70 μέτρα αυλή δεν μπορεί να πάρει τώρα και να βάλει μέσα, α πούμε, γουρούνια, αγριόχυρου ή άλογα. Τι να κάνουμε, αυτά απλά δεν μπορεί. Όλο αυτό τώρα το νομοσχέδιο, με λίγα λόγια, το έχουν πάρει κάποιοι ακραίοι φιλόζωοι και το έχουν κάνει ότι, α, απαγορεύουν να έχουμε ζώα συντροφιά. Όχι. Αλλά και έτσι να ήταν, πάλι υπάρχει νομοθεσία να περιορίζει τα ζώα συντροφιά, π.χ. μέσα σε πυκνοκατοικημένη περιοχή, όπω μέσα σε μία πόλη, σε μία πολυκατοικία. Υπάρχει νόμο δηλαδή, ήδη δεν έγινε τώρα, που σου λέει ότι μπορεί να έχει σε μία πολυκατοικία μέχρι και ένα ζώο αναδιαμέρισμα. Και σε δεύτερο λόγο μπορεί να έχει ο κανονισμό τη πολυκατοικία έναν άλλο περιορισμό αναλόγω με την πολυκατοικία και με το πώ είναι φτιαγμένη κτλ. Που μπορεί να σου λέει ότι μπορεί να έχω μέχρι τρία κατοικίδια σε όλη την πολυκατοικία. Ε, τώρα συγγνώμη, η γιαγιά με τι 84 γάτε στο δεύτερο είναι φιλόζωη ή άρρωστη. Για να τελειώνουμε, γιατί νομίζω πιάσατε το νόημα. Σε γενικέ γραμμέ το να μπαίνουν πλαίσια και όρια στο πόσα ζώα μπορεί να έχει κάποιο στο σπίτι του, ειδικά σε περιοχέ που έχουν πρόβλημα όπω μια κατοικημένη περιοχή, το θεωρώ απλά αναγκαίο. Αν θέλει κάποιος να έχει πάρα πολλά ζώα μπορεί να μετακομίσει έξω από την πόλη, να έχει το χώρο που προβλέπεται για να είναι έξω από την πόλη, να πάει να αγοράσει 40 γουρούνια αλλά να έχει τι υποδομέ και να πρέπει να περνάει και έλεγχο. Και για να κλείσω λίγο με του φιλόζωου, του ακραίου, εσεί πιστεύετε ότι αν ένα τυπά θέλει να σώσει σκυλάκια δέσποτα και έχει α πούμε ένα διαμέρισμα στον κολονό και μαζέψει εκεί μέσα 25... 25 ζώα, ότι αυτά θα ζουν υπό τι συνθήκε που θέλετε εσεί να ζούνε. Ούτε καν. Καλά κάνουν και μπαίνουνε πλαίσια. Πόσο μάλλον σε μια περιφέρεια σαν την Κρήτη. Που μέρα παραμένα έχει ένα νέο να τρακάρει με το μηχανάκι του επάνω σε ένα άλογο ή σε μια Δεν πειράζει. Περιορισμό και πρόστιμο.